Πολίτες Ζόριας, η κοινωνία μας περνάει μία από τις κρισιμότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Οι αγορές που διαπνέονται από τον φιλελευθερισμό αξιοποιούν τα αποτελέσματα της πολιτικής όσων μας κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα για να μας μετατρέψουν σε πειραματόζωα. Εμείς οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαχίας χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση και δηλώνουμε παρόντες στη σημερινή απεργία, αντιδρώντας στα αντιλαϊκά μέτρα, στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, στην εφεδρεία. Να πάμε τις άρχες μας. Μην παίζετε το παιχνίδι τους. Λοιπόν, παιδιά, σας παρακαλώ, οι εκπρόσωποι σας παρακαλώ έτσι να βάλουν μια τάξη. Σας παρακαλώ. Δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός που είχαμε ρε παιδιά σήμερα εδώ. Να διακόπτουμε τον ομιλητή. Δεν σας παρακαλώ να πούμε. Σας παρακαλώ. Και να σας πω κάτι. Ποτέ δεν σας έχω δει εσάς τις δύο τις κυρίες. Θα είστε έτσι και προσέχω. Αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ταυτόχρονα, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν να μας επιβάλλετε. Δεν να μας επιβάλλετε αυτό που θέλετε. Αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Ταυτόχρονα, φορτώνω στους εργαζόμενους και την κοινωνία με μια δυσβάστα στα βάρη, με τη θέση νέων φόρων, την αύξηση της άνεσης και έμεσης φορολογίας. Δεν περιορίζονται όμως μόνο σε μέτρα περιτροπής δικαιωμάτων. Ανακοινώνουν αλλαγές και σε θεσμικό επίπεδο. Κάποια από αυτά τα μέτρα θα διευθύνουν από την ανακοίνωση και ο αρμόδιος υπουργός σε δημοψήφισμα για να περιληφθούν στις πραγματικές ανατροπές. Η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο βρίσκεται πρώτων δηλών. Ήδη αύριο μπορεί να τελειώσει αυτή η ιστορία με τη ψήφιση ίσως του πολυνομοσχέδιου. Για να ανοίξει πλέον και τυπικά ο δρόμος των απολύσεων και της παραπέρα ενίσχυσης των κομματικοπενατιακών σχέσεων. Ο δρόμος πλέον, ο οποίος ακολουθείται, είναι καταστροφικός για τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η σημερινή και αυριανή 47η εταιρεία μπορεί να αποτελέσει μια νέα αρχή προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και να οργανώσουμε την αντίστασή μας ενάντια στην καταστροφική πολιτική του Μνημονίου και των αντεργατικών πολιτικών τη Βρέτησης και Τρόικας. Σήμερα είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι που φύγονται από τις πολιτικές να παρέμβουν αγωνιστικά και να αποτρέψουν τη λύση αποφάσεων οι οποίες στο όνομα της κρίσης καταργούν τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα κοινωνικά και συλλογικά δικαιώματα. Η κοινωνία οδηγείται στη φτώχεια και την εξαπλίωση. Με το Συνάδελφοι, απεργοί, ως εκπρόσωπος του κέντρου έχω να απευθύνω τα εξής. Ο πρόεδρος που είναι. Ο πρόεδρος είναι εκτός Ελλάδος. Λοιπόν. Τρίτη μέρες να είναι εκτός Ελλάδος. Λοιπόν. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η αργινή κυβέρνηση, αυτό που έχει καταφέρει εκτός από την φτωχοποίησή μας, είναι να κάνει κάτι πολύ πιο χειρότερο που το βλέπουμε εδώ σήμερα. Μας έχει φέρει στο κύριο της ανθρωποφαγίας, ο ένας με τον άλλον. Ό,τι θα κάνουμε πλέον θα το κάνουμε στις πλατείες, στους δρόμους και όλοι ενωμένοι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, σας λέω τα επιμέρους του ψηφίσματος και όχι όλο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Θα κάνουμε πορεία στην πόλη μέχρι την πλατεία Δημαρχείου. Μια επιτροπή από όσους έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, από όλους τους εκπροσώπους, δεν αφορούμε κανέναν, θα πάει σε όλα τα γραφεία των βουλευτών που υπάρχουν, σε όλους όσους θα στούν ερωτηθεί, λοιπόν, και στη συνέχεια
Θα τελειώσουμε όλη αυτή τη δεκαετία στην πλατεία του Μαρτίου. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι της χώρας με μια φωνή από τους να αποσυρθούν τα αντεργατικά, αντικοινωνικά, αντιαναπτυξιακά μέτρα. Να αναδειωθούν τώρα οι σχεδιαζόμενοι ρυθμίσεις για την αναστολή επέκταση των κρατικών συμβάσεων και η περίσθηση των υπηρεσιακών καθώς και τα μέλη της εφεδρίας που οδηγούν στην ανοργία. Να ακυρωθεί κάθε σκέψη για κρατική παρέμβαση στο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη, η απασχόληση. Να πληρώσουν οι φοροκλέτες, οι εισφοροκλέτες, οι προνομιούς, οι ένοχοι. Αυτοί που ελάχτουν το δημόσιο πλούτο και διαθέτουν τα υπερκέρδη στο παράνομο πλούτο στο εξωτερικό. Να προστατευτούν τα δημόσια αγαθά και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Να δοθεί τέλος στις απολύσεις, στις τροποποίησεις, την ενοποίηση του νομοθετήσεις των εργαζομένων, την εξενεργίωση του κοινωνικού κράτους. Με αυτά τα μέτρα και αυτές τις πολιτικές εξοντώνονται οι εργαζόμενοι, διευρύνεται η κοινωνική κρίση, βαθύνει η ύπαρξη και πολλαπλασιάζονται τα διάφορα.